Το τριπλό πακέτο ευνοϊκών ρυθμίσεων περιλαμβάνει: πρώτον, ληξιπρόθεσμα χρέη. Το Οικονομικό Επιτελείο προωθεί νέα ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη, επεκτείνοντας τις δόσεις από 12 σε 60. Με την ισχύουσα ρύθμιση που λήγει στις 31 Ιουλίου, δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν τα φυσικά πρόσωπα με χρέη έως 10.000 ευρώ και οι επιχειρήσεις με οφειλές που δεν ξεπερνούν τις 75.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, η πλειονότητα των οφειλετών χρωστά ποσά που δεν ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ, αλλά λόγω της οικονομικής συγκυρίας είναι δύσκολο να καταβληθούν σε 12 δόσεις. Αυτή είναι και η επιχειρηματολογία του Υπουργείου σε συνδυασμό με τους δεκάδες φόρους που πρέπει να καταβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα μέχρι το τέλος του έτους. Εκτός από τις 60 δόσεις, η ηγεσία του θα επιδιώξει την αύξηση των οφειλετών που θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση. Δηλαδή να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων και οφειλέτες με χρέη έως και 50.000 ευρώ και επιχειρήσεις με χρέη έως 250.000 ευρώ. Δεύτερον, τμηματική καταβολή. Στόχος του Οικονομικού Επιτελείου είναι να τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση για την τμηματική καταβολή των φόρων την Τρίτη. Εφόσον το Υπουργείο Οικονομικών προλάβει και θέσει σε ισχύ τη ρύθμιση για τμηματική καταβολή των φόρων πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 31 Ιουλίου, οι φορολογούμενοι με εισοδήματα έως και 100.000 ευρώ μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν και να πληρώσουν τους φόρους σε 10 δόσεις. Στην περίπτωση που η ρύθμιση τεθεί σε ισχύ μετά την 31η Ιουλίου, οι υπόχρεοι που έχουν λάβει εκαθαριστικό σημείωμα με ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης μέχρι 31 Ιουλίου θα πρέπει να καταβάλουν τους φόρους που αναλογούν και το υπόλοιπο ποσό να κατανεμηθεί σε 10 δόσεις. Τρίτον, περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων αλλά με συνοπτικούς ελέγχους. Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών επεξεργάζεται σχέδιο με συνοπτικούς ελέγχους και να περαιώνει με αυτόν τον τρόπο τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις. Με ελέγχους εξπρές που θα συνοδεύονται από κίνητρα όπως μείωση των προσαυξήσεων και πολλές δόσεις για την καταβολή των επιπλέον φόρων που προκύπτουν, το Οικονομικό Επιτελείο υπολογίζει να εισπράξει υπό προϋποθέσεις 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται, όπως αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή, 100.000 επιτιδευματίες που δεν είχαν υπαχθεί στην περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων 2000 και 2009. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι εφορίες θα εκδίδουν τις εντολές ελέγχου και αμέσως τα ελεγκτικά κλιμάκια που θα συσταθούν θα διενεργούν ελέγχους με συνοπτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις. Κάθε έλεγχος θα διαρκεί 3 ημέρες και θα γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια. Εφόσον προκύπτουν παραβάσεις, θα γίνεται μείωση των προσαυξήσεων ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέγει κάθε επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δόσεις θα φτάνουν μέχρι και τις 36.